πάμε λοιπόν να την καλημερίσουμε τώρα. Καλή χρονιά, κυρία Μπακογιάννη και επισήμως. Καλή χρονιά, να είμαστε καλά, να γλιτώσουμε το 22 από αυτή τη λέλαπα. Μακάρι. Να είμαστε καλύτερα. Θα το συζητήσουμε και αυτό στη συνέχεια, κυρία Μπακογιάννη. Αλλά συζητάμε το τελευταίο διάστημα αυτό που λέγαμε και τώρα με τη Μαρία. Έχουμε μια αυξανόμενη ρητορική στην Τουρκία. Ευτυχώς όχι στο πεδίο, αλλά και αυτά δεν πρέπει να τα υποτιμούμε. Μια μεγάλη ένταση φραστική από τον Ερντογάν, από τον Ακάρ, από όλο το κεντρικό επιτελείο τέλος πάντων, που αμφισβητούν τα πάντα, με αποκορύφωμα ελληνικά νησιά. Τι λέτε, πού το πάει τώρα η Τουρκία? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη ένταση. Η εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία είναι τέτοια. Οι δελφινομαχίες έχουν αρχίσει. Ο Ακάρ, παραδείγματος χάρη, είναι ένας από τους ονομαζόμενους δελφίνους του Ερντογάν. Τώρα τελευταία αυξάνονται και πληθύνονται αυτοί. Και εξακολουθούν και έχουν μια στρατηγική η οποία είναι ακραία επιθετική και αναθεωρητική. Τώρα, μέχρι στιγμής, αυτή η ρητορική έχει μείνει στα πράγματι, στα λόγια. Εάν θα προχωρήσουν και σε πράξεις, είναι αμφίβολο στη φάση που βρισκόμαστε, διότι πρώτον έχουν τεράστια προβλήματα στο στρατό τους, έχουν πρόβλημα με ανταλλακτικά, έχουν προβλήματα ανοιχτά τα οποία πρέπει να λύσουν. Η Ελλάδα πάντως είναι έτοιμη. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση, ξεκινώντας από το προσφυγικό, το οποίο είναι κάτι το οποίο με τα βεβαιότητας μας ανησυχεί. Και δεν ανησυχεί μόνο εμάς, ανησυχεί ολόκληρη την Ευρώπη. Να σας πω ένα παράδειγμα, ότι εμείς στο Συμβούλιο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, η Επιτροπή Μετανάστευσης, με πρόταση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα προεδρεύεται κατά πάσα πιθανότητα, γιατί πρέπει να γίνει ψηφοφορία, από τον Θοδωρή Ρουσόπουλο, από έναν Έλληνα, ο οποίος θα προεδρεύει της πιο σημαντικής επιτροπής αυτή τη στιγμή για 2 χρόνια. Είναι βέβαιο ότι μας αναγνωρίζουν όλοι ότι είμαστε τα σύνορα της Ευρώπης και είναι και αποφασισμένοι να τα στηρίξουν. Ναι, αλλά πρέπει να το λένε κιόλας, κυρία Μπακογιάννη. Άρα, γιατί ακούμε όλη αυτή την προκλητικότητα. Εμείς έχουμε την εικόνα ότι δεν παίρνουν θέση αυτοί που παίρνουν και αποφάσεις, εν πάση περιπτώσει, ισχυρά υπέρ της Ελλάδας. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι στη φάση αυτή το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία. Όπως είδατε χθες, υπήρξε η πρώτη συνάντηση Ρώσων και Αμερικάνων, η οποία θα κρατήσει περίπου 1 εβδομάδα, για να δούνε αν θα βγάλουν κάποια άκρη, με χαμηλές προσδοκίες μέχρι στιγμής, για το θέμα της Ουκρανίας. Άρα έχει πέσει ένα πολύ μεγάλο βάρος στη λογική προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων και αυτή η συζήτηση έχει αρχίσει, αλλά η Ευρώπη είναι αργοκίνητο καράβι. Και μέχρι να πάρει τελικώς τις αποφάσεις, είναι πάντοτε, τις παίρνει μεν κάποια στιγμή, αλλά τις παίρνει με καθυστέρηση. Σημασία έχει ότι εμείς είμαστε πιστοί σε μια στρατηγική την οποία ακολουθούμε, έχουμε χτίσει τις συμμαχίες μας, έχουμε προετοιμάσει τον εξοπλισμό μας, πράγμα το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ, ο κύριος Κωστίδης το ξέρει καλά, ενοχλεί πάρα πολύ τους φίλους μας τους Τούρκους, και δεν πρόκειται να κάνουμε ένα βήμα πίσω από το διεθνές δίκαιο, το οποίο είναι και το μόνο δίκαιο που αναγνωρίζεται παντού. Κυρία Μπακογιάννη, αυτή η αιμονή που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, όπως είπατε και εσείς, σε επίπεδο ρητορικής, σε σχέση με τα νησιά μας, τα οποία ονοματίζουν κιόλας, αναφέρονται σε συγκεκριμένα νησιά. Είδαμε μέχρι και βίντεο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τους κολυμβητές που δείχνουν ότι μπορούν να φτάσουν κολυμπώντας τα ελληνικά νησιά. Όλα αυτά μαζί, εσείς πώς τα ερμηνεύετε? Καλά, το μεν βίντεο το θεωρώ γελίο. Ο εγγονός μου τα 2 χιλιόμετρα τα κολυμπάει και πάει στο απέναντι νησάκι στα Χανιά με πάρα πολύ μεγάλη άνεση. Λοιπόν, άρα οποιοδήποτε έχει περάσει από ελληνικό κολυμβητήριο, 2 χιλιόμετρα τα κάνει άνετα. Άρα αναγγίζει τα όρια της γελιότητας. Αυτό είναι πιο πολύ για εσωτερική κατανάλωση να ανεβάσει κανένα πόντο στις δημοσκοπήσεις των ΑΚΑΡ. Επί της ουσίας είναι αστείο. Τώρα, ότι πράγματι οι Τούρκοι έχουν ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών, είναι βέβαιο. Το ανεβάζουν πάρα πολύ ψηλά γιατί ψάχνουν να βρουν επιχειρήματα.
και προσπαθούν να επικαλεστούν τις διάφορες συνθήκες του παρελθόντος, ξεχνώντας ότι αυτά υπάρχουν και πριν από τα Ίμια που δεν τα θέτανε ποτέ, και πριν από 15 χρόνια και πριν από 30 χρόνια. Επί της ουσίας, όσο οι Τούρκοι έχουν ολόκληρη στρατιά του Αιγαίου απέναντι από τα δικά μας τα νησιά και όσο αυτή η στρατιά Αιγαίου έχει προσανατολισμό μόνο τα δικά μας τα νησιά, εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Έχει κάτι να φοβάται, να ανησυχεί, τέλος πάντων να το πω καλύτερα, η Ελλάδα, κυρία Μπακογιάννη? Μπορεί δηλαδή όλη αυτή η ρητορική να επιβεβαιωθεί και με κάποιο επεισόδιο, κάποιο σκηνικό που μπορεί να στήσει η Τουρκία, πηγαίνοντας και προς τις εκλογές, για να το συνδυάσουμε και με το ιστορικό μέτωπο? Κοιτάξτε, κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα, κύριε οικονόμου. Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι δεν πάει γυρεύοντας σε αυτή τη φάση η Τουρκία. Και ακόμα και σήμερα, και θα πρέπει να το δούμε και σε συνάρτηση με το Κυπριακό, ακόμα και σήμερα και στην Κύπρο είναι πάρα πολύ προσεκτική. Δεν έχει προχωρήσει, διότι ξέρει ότι εμπλέκονται πάρα πολλές δυνάμεις. Και όταν εμπλέκονται πάρα πολλές δυνάμεις, δεν θέλει να ανοίξει μέτωπα. Το αντίθετο προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή, για λόγους οικονομικούς, να κλείσει μέτωπα. Αυτός είναι ο στόχος της. Mm-hmm. Άρα, στη φάση αυτή δεν βλέπω τουλάχιστον στρατηγική επιλογή αυτού του είδους. Αλλά κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα, γιατί εμένα με ανησυχεί. Η θέση ανησυχεί πολύ εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία. Μάλιστα. Η εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία. Η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εκλογές, κυρία Μπακογιάννη, τώρα αυτή τη χρονιά? Δεν το ξέρω. Εάν ο Ερντογκάν είχε αλλάξει το Σύνταγμα, θα ήταν μια καλή ευκαιρία για αυτόν να κάνει εκλογές, γιατί θα ήταν πρώτο κόμμα. Εάν όμως πάει να πάρει προεδρικές εκλογές, οι προεδρικές εκλογές φαίνονται πάρα πολύ χλωμές. Δεν υπάρχει περίπτωση, ακόμα και αν δεν έχουν αυτή τη στιγμή αποφασίσει ποιον θα βάλουν μπροστάρι η αντιπολίτευση, θα το αποφασίσουν πάρα πολύ γρήγορα αν καταλάβουν ότι πάνε για εκλογές. Mm-hmm. Αλλά η αποσταθεροποίηση η εσωτερική, με την ενεργειακή κρίση, με τον πληθωρισμό, με μεγάλα κοινωνικά στρώματα τα οποία ουσιαστικά δυσκολεύονται σήμερα, δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Κοινωνικά στρώματα τα οποία ήταν ερντογανικά, να θυμίσω. Δεν ψηφίζανε την αντιπολίτευση, ψηφίζανε τον Ερντογκάν. Αυτά τα κοινωνικά στρώματα σήμερα του γυρίζουν την πλάτη και κανένας δεν ξέρει πόσο δημοκρατικά θα είναι ετοιμασμένες αυτές οι εκλογές. Βλέπετε κάποιον εσείς να προηγείται από τους δελφίνους, είτε από τους υπουργούς του, είτε από τους δημάρχους που βγαίνουν πιο μπροστά? Κοιτάξτε, οι δύο δήμαρχοι έχουν συντριπτικά ποσοστά. Με τον δήμαρχο της Άγκυρας να προηγείται, αλλά με τον Ιμάμογλου να είναι ο άνθρωπος που σε όλη την Τουρκία έχει μεγαλύτερη επιρροή. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, γιατί είναι πολλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούω ότι η κυρία Αθνάρ θα πάει κατά πάσα πιθανότητα για πρωθυπουργός. Ακούω διάφορα να λέγονται και να βλέπω να γράφονται, αλλά πόση αναστάτωση θα φέρει αυτό στο εσωτερικό της Τουρκίας δεν μπορεί κανένας να το προβλέψει. Πάντως είναι βέβαιο ότι το 22 δεν θα βαρεθούμε. Κυρία Μπακογιάννη, το πολιτικό τέλος αν έρθει του Ερντογάν, γιατί αυτή τη συζήτηση την κάνουμε συνέχεια, θα είναι απαραίτητα ένα καλό νέο για την Ελλάδα? Όχι. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια αίσθηση. Και νομίζω ότι αποτελεί για άλλη μία φορά μία έτσι ελληνική φαντασίωση. Η αντιπολίτευση στις θέσεις της είναι εξαιρετικά σκληρή στις εθνικές της θέσεις. Η κριτική που γίνεται στον Ερντογκάν γίνεται από τα δεξιά, δηλαδή ότι δεν είναι αρκετά επιθετικός. Άρα έχουμε να κάνουμε με την Τουρκία και το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας. Το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας δεν εξαρτάται από έναν άνθρωπο. Η αντίληψή τους λοιπόν θα είναι σταθερή. Εμείς τώρα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική την οποία κάνουμε, γιατί κατά την άποψή μου την κάνουμε πολύ σωστά. Προετοιμαζόμαστε για το οποιοδήποτε κακό σενάριο. Εξακολουθούμε όμως και έχουμε το χέρι μας ανοιχτό για έναν ουσιαστικό διάλογο
με την Τουρκία στην προσπάθειά μας να εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας. Αλλάζουν όμως πράγματα, κυρία Μπακογιάννη, και χωρίς τη δική μας βούληση, βέβαια. Είδαμε, για παράδειγμα, αυτή την αλλαγή στάση και θέλω να την ερμηνεύσετε των ΗΠΑ για τον EastMed. Κάτι στο οποίο είχαμε επενδύσει εμείς όχι μόνο ενεργειακά, ίσως αυτό να ήταν το λιγότερο, αλλά ευρύτερα στρατηγικά. Τι σημαίνει αυτή η ευνηδιαστική αλλαγή? Δεν είναι τόσο ευνηδιαστική. Οι ειδικοί λέγανε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο EastMed είναι ένα πολύ δύσκολο και πολύ ακριβό εγχείρημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και η Κύπρος και εμείς έχουμε προχωρήσει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα τη διασύνδεσή μας στην ηλεκτρική με την Αίγυπτο, και το δεύτερο καλώδιο, το οποίο θα περάσει από το Ισραήλ. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο το προχωρήσαμε. Δεν είναι πολιτικό το θέμα του EastMed. Το θέμα του EastMed είναι οικονομικό. Ναι, αλλά δεν βολεύει την Τουρκία αυτή η εξέλιξη. Η Τουρκία λογικά θα πρέπει να είναι ικανοποιημένη από αυτό τώρα. Δεν νομίζω, διότι ξέρει πολύ καλά ότι τα καλώδια τα οποία θα μπουν θα περάσουν από μια περιοχή η οποία εμάς μεν μας έχει πλήρως καλύψει, γιατί είναι Αίγυπτος Ελλάδα, αλλά η Τουρκία εξακολουθεί και διαφωνεί, διότι θεωρεί ότι περνάει και από ένα κομμάτι των δικών της συμφωνιών με τη Λιβύη. Ναι. Το γεωστρατηγικό κομμάτι εμένα δεν με ανησυχεί αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Το οικονομικό και η προετοιμασία του EastMed είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό και αυτό θα κριθεί από την αγορά, μην έχετε αμφιβολία. Μανώλη, έχεις ερώτηση προς την κυρία Μπακογιάννη για να περάσουμε και στα ευρύτερα, τα του κορονοϊού? Μια παρατήρηση αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη, και έχει δίκιο, επειδή αναφέρθηκε στην εκπροσώπηση της Ελλάδος, έχει πολύ μεγάλη σημασία το που εκπροσωπείται η Ελλάδα. Και άμα δείτε και το ντοκιμαντέρ του κυρίου Καλύβα από την Ελληνική Επανάσταση και μετά, δηλαδή σε κρίσιμα πόστα, αν υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση ή το ελληνικό λόμπι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Από το Μενέντες μέχρι το Ρουσόπουλο. Mm-hmm. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία σε κρίσιμα σημεία να υπάρχουν οι άνθρωποι που θα δώσουν την κρίσιμη πληροφορία στους Ευρωπαίους και αργότερα και στους δυτικούς όλους. Mm-hmm. Δεύτερο σημείο, σήμερα να σας ενημερώσω. Σήμερα θα δώσει τα διεπιστευτήριά του ο νέος πρέσβης της Ελλάδος, ο κύριος Λάζαρης, στον Ερντογάν. Ξεκίνησε τα καθήκοντά του πριν από λίγες ημέρες. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι παίζουν σημαντικό ρόλο, οι διπλωμάτες. Αυτή είναι τα κλειδιά εκεί, βεβαίως. Τα κλειδιά. Σήμερα θα είναι η πρώτη συνάντηση του κύριου Λάζαρη, του νέου μας πρέσβη, με τον κύριο Ερντογάν. Ένα βήμα να δούμε πώς θα προχωρήσουν και οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Από εκεί πέρα, όσο για την κυρία Μπακογιάννη, σε αυτά που είπε, το μόνο που μπορώ να προσθέσω είναι ότι τέτοιες ψύχρεμες φωνές χρειαζόμαστε πολλές φορές στην πολιτική, και νομίζω η κυρία Μπακογιάννη είναι σωστό παράδειγμα. Επιτρέψτε μου, τουλάχιστον από την Κωνσταντινούπολη, να το πω αυτό, διότι αυτή η ανάλυση που μας έκανε, καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι συμβαίνει σε ελληνοτουρκικές σχέσεις αυτή την περίοδο. Αυτό είναι, Μανώλη μου. Τώρα θα Μανώλη, σε ευχαριστούμε τον πολύ. Μανώλη, για να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα. Να διαχειριζόμαστε τη Δέλτα, μας ήρθε η Όμικρον με τις γιορτές, κάναμε Χριστούγεννα όπως κάναμε, Πρωτοχρονιά κλπ. Τώρα είμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, γιατί έχουμε πολλά κρούσματα και πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυξάνονται οι νοσηλίες μέρα με τη μέρα. Το θέμα είναι να ευελπιστούμε ότι αυτό θα κρατήσει 1-2 μήνες το πολύ και μετά θα μπούμε σε μια άλλη φάση, ή να κρατάμε μικρό καλάθι? Ακούστε, όπως και εσείς έτσι και εγώ ακούω τους επιστήμονες και ελπίζω. Και επειδή είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος άνθρωπος, θέλω να δω το ποτήρι μισογεμάτο. Τα πρώτα νέα πάντως που έρχονται από τις έρευνες, είτε από το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι πιο κοντά σε μας, αλλά είτε και από την Αμερική, λένε ότι πάμε κάποια στιγμή σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Τώρα, θα περάσουμε δύσκολα? Ναι, θα περάσουμε πάρα πολύ δύσκολα. Και εγώ το καταλαβαίνω τον κόσμο ο οποίος έχει φτάσει στο αμήν. Με όσους μιλάω έχουν ένα κρούσμα στην οικογένειά τους, με όσους μιλάω έχουν σπάσει τα νεύρα τους και ο κόσμος προσπαθεί να ανταποκριθεί μετά από 2 χρόνια μεγάλης κόπωσης και σε αυτή την ένταση την οποία έχει η Όμικρον αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θα περάσει όμως, θα περάσουμε δύσκολα. Είναι κρίμα ότι σε αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι μια κολοσσιαία προσπάθεια, την οποία την κάνει το ελληνικό κράτος, δεν την κάνει η ελληνική κυβέρνηση μόνη της, την κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ, την κάνουν οι γιατροί, την κάνουν νοσοκόμοι, την κάνουν οι αστυνομικοί. Όλοι έχουν φτάσει στα όρια τους όμως, κυρία Μπακογιάννη. Όλοι έχουμε κουραστεί. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
θα χρειαστούν άλλα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Και όταν λέω μέτρα, εννοώ τι. Επέκταση υποχρεωτικότητας, 50+. Θα εφαρμοστεί το πρόστιμο στους άνω των 60 που δεν έχουν εμβολιαστεί μετά τις 15. Εσείς είστε υπέρ αυτών. Το πρόστιμο για τους άνω των 60 έχει ψηφιστεί και ό,τι έχει ψηφιστεί θα εφαρμοστεί. Για τους υποχρεωτικότητα για τους άνω των 50 είναι κάτι το οποίο μελετάται. Εάν κρίνει η Επιτροπή και η αρμόδιο ότι επιβάλλεται, θα το κάνει και αυτό η κυβέρνηση. Είμαστε από τις πρώτες χώρες σήμερα σε τεστ. Γι' αυτό και ξέρουμε τόσο καλά τι πραγματικά μας γίνεται μέσα στην κοινότητα. Αλλά θα είναι δύσκολα. Σωστά άνοιξαν τα σχολεία, κυρία Μπακογιάννη. Είχαμε και εδώ μια κόντρα μεγάλη με την αντιπολίτευση, με τα συνδικάτα. Χαμός γίνεται. Σωστά άνοιξαν τα σχολεία. Δεν είναι τυχαίο ότι τα σχολεία ανοίξανε παντού στον κόσμο. Διότι όλα τα υπολογίζουμε. Αυτό που δεν υπολογίζουμε είναι την ψυχολογία αυτών των παιδιών που επί 2 χρόνια είναι ή κλεισμένα μέσα στο σπίτι τους ή με 1000 ζόρια να πάνε στο σχολείο για λίγες μέρες. Τα σχολεία δεν είναι μόνο το μάθημα, είναι η κοινωνικοποίηση, είναι η ψυχολογία των παιδιών. Η κριτική όμως που ασκείται είναι στα πρωτόκολλα με τα οποία ανοίγουμε στην Ελλάδα, κυρία Μπακογιάννη. Λέει ένας κόσμος ότι στη Γαλλία, για παράδειγμα, ένα τμήμα κλείνει με το που προκύψει κρούσμα. Εδώ πρέπει η μισή τάξη να νοσήσει και μετά να κλείσουμε το τμήμα. Με αυτό να είμαστε ησυχοί. Η Γαλλία έχει αλλάξει 4 φορές τη θέση της πάνω σε αυτό. Αν ήταν να το κάνει η ελληνική κυβέρνηση, θα την είχαν δολοφονήσει. Εμείς ανοίγουμε και ανοίγουμε μετρώντας. Κάθε μέρα, εάν υπάρχει ένα κρούσμα, θα γίνεται κάθε μέρα τεστ στο σχολείο. Άρα το καθημερινό τεστ θα προστατέψει και τις οικογένειες και θα προστατέψει και τα παιδιά. Θέλετε να με ρωτήσετε αν υπάρχει τέλειος τρόπος να ανοίξουν τα σχολεία? Η απάντηση είναι όχι, δεν υπάρχει τέλειος τρόπος. Δεν υπάρχει έτοιμη συνταγή, δεν υπάρχει εγχειρίδιο επιτυχίας. Κάθε χώρα προσπαθεί με τα δικά της μέσα. Εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στα τεστ, διότι τα τεστ αυτομάτως... Κοιτάξτε, τα 15.000 παιδιά. Αυτά τα 15.000 παιδιά κυκλοφορούσαν ελεύθερα. Πηγαίνανε στις παιδικές χαρές, αν ήταν πιο μεγάλα πηγαίνανε στην καφετέρια, κάνανε και δεν ξέρανε ότι είναι φορείς. Αυτή τη στιγμή ξέρουν ότι είναι φορείς, άρα προφυλάσσονται διπλά. Είναι λογικό όμως, κυρία Μπακογιάννη, να μην μας αρέσει ούτε να βλέπουμε ουρές με πάρα πολύ κόσμο σε δομές υγείας όπου τεστάρονται οι άνθρωποι και οι περισσότεροι εξ αυτών που κάθονται στην ουρά είναι θετικοί. Είναι λογικό να μην μας αρέσει χθες να τρέχουν οι γονείς με τα παιδιά στο παραπέντε για να πάρουν το self-test που δεν υπήρχε στο φαρμακείο. Όλα αυτά είναι λογικά. Βεβαίως είναι λογικά και ένα 10%, γιατί για το 90% τα πήρε τα self-test, το 10% που δεν τα πήρε, τα πήρε τελικά από το σχολείο. Είναι λογικό να έχουμε ουρές, κυρία Αναστασοπούλου, διότι είμαστε σε έκτακτη κατάσταση. Εάν δείτε τις εικόνες από τις άλλες χώρες, θα πείτε οι δικές μας ουρές είναι τουλάχιστον πιο μικρές. Είναι τεράστιες οι ουρές παντού, ο κόσμος έχει φοβηθεί, θέλει να κάνει αυξημένα PCR... Θέλει να ελέγξει διπλά εάν πράγματι είναι άρρωστος, κυρίως όταν είναι ασυμπτωματικός. Είναι λοιπόν μια λογική κατάσταση. Δεν είναι το σύστημα υγείας ετοιμασμένο για πανδημία. Θα αντέξει το σύστημα υγείας, κυρία Μπακογιάννη. Θα αντέξει και τώρα και αυτή τη φορά. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε τις αντοχές του συστήματος υγείας. Μιλάω κάθε μέρα, παραδείγματος χάρη, με το νοσοκομείο Χανίων. Προσαρμόζονται. Δεν έχω κορονοϊό, σας το λέω. Και να έχετε, είστε μακριά. Δεν βολεύει τηλεόραση, κύριε Μπακογιάννη. Και να έχετε όμικρον, φάνε, οπότε το περνάτε γρήγορα και εσείς σαν τον κύριο Τσίπρα. Θα το περάσω γρήγορα, ναι. Έτσι, πάντως, εν πάση περιπτώσει, αυτή θα αντέξει και θα αντέξει χάρη στον ηρωισμό των εργαζομένων. Εάν πραγματικά τα πράγματα είναι έτσι, άκουσα και μερικούς να λένε ότι αρχίζουν και κατεβαίνουν οι αριθμοί. Δεν ξέρω αν θα ανέβουν ή αν θα κατέβουν. Φαντάζομαι σήμερα θα έχουμε πάρα πολλά. Για να κλείσουμε, κρούσματα, κυρία Μπακογιάννη, μία τελευταία κουβέντα για το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό. Εσείς βλέπετε μέσα στο 22 πολιτικές εξελίξεις. Λένε κάποιοι ότι ίσως φρέναρε λίγο τα σενάρια για σύντομα τουλάχιστον και πάμε λίγο αργότερα λόγω της έλευσης Ανδρουλάκη, που είναι ένας παράγοντας πια που έχει μπει στο πολιτικό παιχνίδι με άλλους όρους. Τι λέτε εσείς? Εγώ λέω να ακούει κανένας τον Πρωθυπουργό, γιατί έχει το μεγάλο προσόν
ό,τι λέει να το κάνει. Mm-hmm. Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν είχε ποτέ πρωθυπουργό ο οποίος τόσο ξεκάθαρα εδώ και 2 χρόνια έχει πει ότι θα κάνει εκλογές στο τέλος της τετραετίας και το επαναλαμβάνει σταθερά. Η Ελλάδα πρέπει να μπει σε λογικούς κύκλους. Άρα να το πιστέψουμε, λέτε, αυτό που λέει. Να μην κάνουμε σενάρια. Γενικώς τον Κυριάκο να τον πιστεύετε. Διότι αυτά που σκέφτεται, αυτά λέει. Πώς κάποια εποχή είχαμε την απόλυτη βεβαιότητα ότι αν κάτι λεγόταν ήταν ψέματα. Ήταν το ανάποδο. Τώρα σας λέω ότι όταν κάτι λέγεται είναι αλήθεια. Ισχύει, λέτε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπακογιάννη. Ευχαριστούμε, κύριε Μπακογιάννη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Αμήν, αμήν. Να είμαστε γεροί.